Xiaomi Redmi Watch 2 Lite. Γνώριμο. Πολύ γνώριμο. Αφού βασικά είναι η βελτιωμένη έκδοση του Xiaomi Mi Watch Lite που είδαμε πέρσι το Γενάρη εδώ στο κανάλι. Πήρε λοιπόν η Xiaomi μας ό,τι είχε δουλέψει τότε, τι έχουν λατρέψει τα Xiaomi-μόπεδα, αφού το ρολόι έκανε ένα μικρό μπαμ μέσα στην αγορά σε πωλήσεις και το έκανε ακόμη καλύτερο η Xiaomi μας και το βάφτισε Redmi Watch Lite 2 αντί Mi Watch Lite 2 για κάποιο λόγο. Xiaomi είναι αυτή, θα έχει τους λόγους της, φανταζόμαι. Έχεις πολύ παρόμοιο σχεδιασμό που οι περισσότεροι δεν θα ασχοληθούν καν να βρουν τις διαφορές. Αλλά επειδή ξέρεις ότι ο Μάριος είναι ο περίεργος της παρέας, θα σου τα πει, μήπως και υπάρχει κάποιος άλλος έτσι περίεργος όπως εμένα εκεί έξω και θέλει να μάθει αυτές τις διαφορές. Από την 1.4-inch LCD TFT τεχνολογίας οθόνης που είχαμε στο Mi Watch Lite, πάμε σε μεγαλύτερη στις 1.55-inch, πάλι TFT LCD, με τα περιθώρια γύρω-γύρω από την οθόνη που είδαμε στο Mi Watch Lite να μειώνονται, κάνοντας έτσι το συνολικό μέγεθος του ρολογιού ελάχιστα μεγαλύτερο παρά το προηγούμενο, γιατί είπαμε έχει και μεγαλύτερη οθόνη στις 1.55-inch. Το βάρος παραμένει στα 35 γραμμάρια. Πάρα πολύ ελαφρύ, ειδικά για εσάς που δεν θέλετε να νιώθετε κάτι βαρετό πάνω στο χέρι σας. Όμως, εδώ υπάρχει κάτι το οποίο πρέπει να συζητήσουμε αρισκιά μωρά. Το strap του, το λουράκι του, δεν είναι το κλασικό 20-22 mm που έχουν συνήθως τα smartwatches. Μπορείς ναι μεν και εδώ να το αλλάξεις, αλλά είναι φάση που έχουν αρκετά fitness band. Κάτι που εμένα που αλλάζω συνεχώς ρολογάκια και έχω ένα Matson 20-22 mm λουράκια κλασικά εδώ, δεν με βολεύει τόσο. Γράψτε μου κάτω στα σχόλια αν είσαι συλλέκτης όπως εγώ. Το λογισμικό που τρέχει πάνω στο ρολόι είναι το ανανεωμένο που είδαμε και στο Xiaomi Mi Watch Lite. Δεν είναι Android Wear ή κάτι παρόμοιο που μπορείς να προσθέσεις επιπλέον εφαρμογές, όμως αυτές που βρίσκονται ήδη προεγκατεστημένες πάνω είναι οι βασικές που σου δίνει η Xiaomi για έναν απλό χρήστη που μπορεί να είναι και υπεράρκετες αν με ρωτάς εμένα. Έχεις τον αυτόματο μετρητή για τα βήματα σου, μετρητή για τους παλμούς σου που έχει επιλογές για αυτόματη μέτρηση που αλλάζει μέσω του Xiaomi Watch της εφαρμογής που είναι δωρεάν για iOS αλλά και Android. Μετρητή για το στρες για να ξέρεις πότε στρεσάρεσαι, για το οξυγόνο στο αίμα σου, μετρητή ύπνου που πρέπει να αρχίσω να κοιμάμαι και περισσότερο, αλλά αυτό είναι για κάποια άλλη στιγμή. Όπως και πλέον έχει εφαρμογή η οποία σου δείχνει τον καιρό, τη θερμοκρασία, μπηξίδα, ξυπνητήρι και όλα βασικά που βρίσκεις συνήθως σε ένα fitness band ή smartwatch. Όπως σου δίνεται και η δυνατότητα να αλλάξεις watch faces με αυτά που βρίσκεις μέσω της εφαρμογής Xiaomi Wear, που αν θες την ταπεινή μου πάντα άποψη, ένα μεγάλο μπράβο στη Xiaomi μας για την ανάπτυξη της ίδιας της εφαρμογής που επιτέλους μοιάζει και μυρίζει Ευρώπη. Μπράβο Xiaomi! Στην πλοήγηση τώρα, η οποία είναι ok ας την πούμε, λίγο βρίσκω αργές τις εναλλαγές μεταξύ των οθονών ή των εφαρμογών, αλλά αυτά είναι τα δικά μου στάνταρ, τα δικά μου γούστα. Ίσως είναι το Xiaomi animation που διάλεξες να βάλεις πάνω στο ρολόι σου, τέλος πάντων. Μπορείς να δεις όλες τις εφαρμογές που βρίσκονται εγκατεστημένες πατώντας το μοναδικό κουμπί εδώ στο πλάι, το οποίο αν κρατήσεις εκτεταμένα σου εμφανίζει το μενού για να κάνεις επανεκκίνηση, να σβήσεις το ρολόι σου, να κάνεις reset και τέτοια. Μπορεί το ρολόι να σου εμφανίζει φυσικά τις ειδοποιήσεις που έχεις ενεργοποιήσει μέσω της εφαρμογής Xiaomi Wear. Αλλά δεν μπορείς να κάνεις κάτι με αυτές, όπως να απαντήσεις για παράδειγμα, εκτός από το να τις καθαρίσεις. Και σε ορισμένες φορές πρέπει να ομολογήσω εδώ ότι αν είναι μεγάλο το μήνυμα το οποίο σου έχει σταλεί, μεγάλο ο τίτλος του βίντεο, μεγάλο το μήνυμα που σου στείλανε στο Messenger και τέτοια, σου δείχνει μέχρι ένα συγκεκριμένο αριθμό χαρακτήρα. Επίσης, δεν μπορείς να δεχτείς κλήσεις αν και υπάρχει επιλογή να σου εμφανίζει, να σου δείχνει πάνω στην οθόνη ποιος σε καλεί. Μια τώρα σημαντική διαφορά που έχουμε μαζί με το νέο Redmi Watch 2 Lite από το περσινό Mi Watch Lite είναι ότι από τις 11 ασκήσεις που υποστηρίζει το προηγούμενο ρολόι, τώρα έχεις 100+. Από τις ασκήσεις που περιλαμβάνονται και το yoga για τους τεκαχώδητες μου οι οποίοι θέλουν να γίνουν
Zen μέχρι και ColinVC, γιατί ναι, έχουμε 5 HCM πιστοποίηση, άρα αντέχει 50 μέτρα κάτω από το νερό. Για εσάς που αθλούνται, που δυστυχώς δεν είχα την ευκαιρία να το δοκιμάσω σε άθληση, γιατί βαριέμαι να τρέξω. Ναι, ξέρω, μη με κρίνεις. Αυτό τώρα που μπορώ να σου πω είναι ότι το ρολόι παίζει πάνω σε Android. Δεν έχει σημασία αν είναι Xiaomi, αν είναι Samsung, αν είναι Pixel, αν είναι Realme, οτιδήποτε, παίζει πάνω σε όλα τα Android, όπως και σε iPhone. Όπως και επειδή ξέρω ότι θα με ρωτήσετε κάτω στα σχόλια, όχι, δεν έχει λειτουργία NFC για να κάνεις τις ανέπαφες σου πληρωμές. Έχει όμως μεγαλύτερη μπαταρία από το περσίνο που μπορεί να σου αντέξει μέχρι και 10 μέρες, όπως λέει και η Xiaomi, από τη θενιά που σου αντέχει το Xiaomi Mi Watch Lite, και η φόρτιση θα σου πάρει λίγο πιο λίγο από 2 ωρίτσες με το φορτιστή που είναι μέσα στην συσκευασία, όχι το φορτιστή τοίχου, το σειρματάκι το οποίο μπαίνει μαγνητικά εδώ πίσω. Αν η επόμενη σου τώρα ερώτηση, επειδή έχεις ενθουσιαστεί από αυτό το βίντεο και θες να πας να χτυπήσεις το Redmi Watch 2 Lite, είναι, ρε Μάρια, από πού να το αγοράσω? Electroline, ρε φίλε. Electroline, που για ακόμη μια φορά είτε τα χωρίδες μου που υπεραγαπώ, μας το έχουν δανείσει, να το δούμε εδώ στο κανάλι για να τσεκάρεις εσύ αν το γουστάρεις να πας σε ένα κατάστημα που είπαμε υπάρχει σε ολόκληρη την Κύπρο ή στο electroline.com.sy να το χτυπήσεις. Άιντε!